Στην υπόθεση της Πάτρας τώρα, άκρος αποκαλυπτικός, ο γιατρός της Μαλένας αντικρούει τους ισχυρισμούς περί θανάτου που προκλήθηκε από υπατική ανεπάρκεια. Στο μεταξύ, το ιατροδικαστικό πόρισμα, σύμφωνα με πηγές για το θάνατο της Τζορτζίνας, αναφέρει ότι τα τελευταία 10 λεπτά, προτού το παιδί καταλήξει, βασανίστηκε. Απαρηγόρητος ο θεράπων ιατρός της μικρής Μαλένας, του 3,5 ετών κοριτσιού που έπασχε από λευχαιμία και πέθανε ξαφνικά, με το θάνατό της να αποδίδεται σε υπατική ανεπάρκεια. Συγκλονίζει στη μαρτυρία του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Ένα παιδί που 2 ώρες πριν πεθάνει περπατούσε, έπαιζε με τα παιχνίδια του, έτρωγε σουβλάκια. Δεν μπορούσε να έχει υπατική ανεπάρκεια το παιδί. Θα ήθελα να ξέρω πώς έφυγε. Είχα πει και τότε ότι θα ήθελα να υπάρχει μία κάμερα στο δωμάτιο για να δούμε πώς πέθανε το παιδί. Έτσι ξαφνικά, ούτε κιχ δεν έβγαλε. Ούτε μια φωνούλα. Έχω ζήσει πολλούς θανάτους παιδιών και ξέρω πολύ καλά ότι δεν πεθαίνουν έτσι τα παιδιά. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στο γιατρό η αντίδραση της μητέρας και της γιαγιάς του παιδιού μετά την ανακοίνωση πως πρέπει να γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Η γιαγιά και η μητέρα αντέδρασαν πάρα πολύ. Μου έλεγαν: Το χάσαμε που το χάσαμε το παιδί. Δεν θα μας το πετσοκόψουν κιόλας. Και είπαν ξεκάθαρα: Θέλουμε να πάρουμε το παιδί και να πάμε στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πόρισμα των ιατροδικαστών που αναμένεται για το θάνατο της Τζορτζίνας αναφέρει ότι η ουσία και τα μήνυμα που ανιχνεύτηκε στην 9χρονη δεν χορηγήθηκε στη διάρκεια της ανάνυψης, καθώς το παιδί ήταν ήδη νεκρό όταν έσπευσαν οι γιατροί της μέθια να το σώσουν. Επικαλούμενοι ιατροδικαστικές πηγές, η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» αποκαλύπτει σημεία του πορίσματος. Από την ώρα που χορηγήθηκε στην Τζορτζίνα η κεταμίνη, χρειάστηκαν το πολύ 6 με 10 λεπτά μέχρι το παιδί να αφήσει την τελευταία του πνοή. Εάν επιβεβαιωθούν λοιπόν αυτές οι πληροφορίες, φαίνεται ότι καταρρίπτεται πλήρως ουσιαστικά το γεγονός που έχει εκφραστεί από τη μεριά της κατηγορουμένης, δηλαδή ότι η χορήγηση μπορεί να είναι ιατρική. Ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός της προφυλακισμένης Ρούλας Πισπυρίγκου ότι την κεταμίνη χορήγησαν από λάθος οι γιατροί κατά τη διάρκεια ανάνυψης του παιδιού καταρρίπτεται και από τις μαρτυρίες των γιατρών και νοσηλευτών του Αγλαία Κυριακού. Οι γιατροί είχαν μαζί τους ένα κιτ κλειστό με 5 αραιωμένα φιαλίδια που περιείχαν κεταμίνη και διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι αυτό το κουτί, αυτό το τσαντάκι παρέμεινε κλειστό, κανείς δεν είχε χρησιμοποιήσει κανένα από αυτά τα 5 φιαλίδια. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα αποκάλυψε και τα μηνύματα μεταξύ της Ρούλας Πισπυρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη που δείχνουν τη σχέση που είχαν μεταξύ τους. Να ανταλλάσσονται μηνύματα τους και να τίθενται ερωτήματα για το πού βρίσκεται η Ρούλα Πισπυρίγκου και που φαίνεται να έχει μεταβεί σε ένα ξενοδοχείο. Επαναλαμβάνω, μόλις έχει πεθάνει η Ήρυδα και αντί να υπάρχει το πένθος από την απώλειά της, έχουμε μια ολομέτωπη σύγκρουση. Να υπάρχουν αναφορές ότι θα λύσουν τα προβλήματα τις διενέξεις τους μέσω δικηγόρου, ότι δεν θέλουν επικοινωνία μεταξύ τους και υπάρχουν αναφορές της Ρούλας Πισπυρίγκου προς τον Μάνο Δασκαλάκη ότι δεν πρόκειται να ξαναδεί την Τζορτζίνα. Για περίμενε να πάρω το δικηγόρο μου λίγο και θα δούμε αν θα ξαναμιλήσει στο παιδί Αλίτη που με ηχογράφησες κιόλας. Ντροπή σου! Δεν με νοιάζει, μου λες από χθες γελία να αυτοκτονήσεις, να σε έριχνα από το παράθυρο. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Συγγνώμη και σε αγαπώ. Για να αυτοκτονήσεις πάει να πει ότι δεν πας καλά. Γενικά δεν θα μου ρίξει κανένας ευθύνες. Δεν έχω σκοπό να σε ξεφτυλίσω άλλο. Γύρνα στο παιδί. Ό,τι έκανες, έκανες. Ό,τι έκανα, έκανα. Γύρνα στο παιδί γιατί χρειάζεται τη μάνα του. Κάθε φορά που χωρίζουμε θα έχουμε μία απώλεια, δηλαδή, σύνελθε. Αυτά τα SMS έχουν ενταχθεί τις τελευταίες ημέρες στη δικογραφία και σε αυτά τα μηνύματα είναι φανερή η σύγκρουση του ζευγαριού, κυρίως μετά το θάνατο της Μαλένας. Θα σταθούμε στην Πάτρα, αλλά για τον ευνίδιο θάνατο ενός 12χρονου κοριτσιού από την περιοχή της Αγιάς έχουν σταλεί δείγματα για γονιδιακό έλεγχο στο Ωνάσιο Νοσοκομείο και στο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Θα διερευνηθεί εάν υπάρχει γονιδιακό πρόβλημα και αν προκύπτει κληρονομικό νόσημα, όπως θα μας πει ο Απόστολος Βουλδής από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Καλησπέρα, Μαριλένα. Τι θα γίνει ειδικός γονιδιακός έλεγχος στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, εκεί που ήδη τα ευρήματα έχουν αποσταλεί για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κληρονομικό πρόβλημα, καθώς πρέπει να πούμε ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης που χάθηκε τόσο άδικα η 12χρονη Σωτηρία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Ένα
γρήγορο πρόβλημα που αντιμετώπισε στην αναπνοή της. Αμέσως η μητέρα της ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, της έκαναν κάρπα, προσπάθησαν και την διασωλήνωσαν, τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του Ρίου, αλλά δυστυχώς επί μια μισή ώρα, παρότι οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Αυτό λοιπόν θα διερευνηθεί και πρέπει να πούμε τέλος ότι από την ιατροδικαστική έκθεση προκύπτει ότι δεν υπήρχαν ούτε εξωτερικές ούτε εσωτερικές κακώσεις στη 12χρονη Σωτηρία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε.